Μην κάνεις έτσι, σαν πίθηκος, έτσι. Πήδαγες. Πήδαγες και ξεφτιλίζεις και τον αδελφό σου. Δηλαδή, είμαι ρατσιστής. Το λέω για τους κυβερνούντες, για την κυβέρνηση πιο πολύ. Δεν με νοιάζουν ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ο παδός θα το πάρει άλλος, δεν με νοιάζει. Αυτό καταλάβει ο κόσμος. Μπράβο. Και μου έχουν πει και πολύ Παναγή τώρα μια και μου είπα αυτό και οι αγκτζίδες δεν το εννοούσα. Αλλά δεν είναι αυτό. Ξέρω εγώ τι άνθρωπος είμαι και αν είμαι ρατσιστής ναι ή όχι. Και οι άλλοι ξέρουν Τάκη. Και αυτοί που βλέπουν. Ναι, και αυτοί. Και αυτοί. Λοιπόν, αυτή τη λέξη αφού είμαι ρατσιστής δεν θα έλεγα μην ξεφτιλίζεις τον αδερφό σου στην Αμερική. Άρα και δεν την εννοούσα. Ο Θανάσης και ο Γιάννης στο γήπεδο. Ο Γιάννης μόλις με είδε και στα επίσημα καθόμουν, μου λέγε Τάκη, γιάντε. Και γελάγαμε, ήταν και δίπλα ο αδερφός του. Και βγάλαμε και φωτογραφίες μετά. Πώς έγινε πέρυσι να μην είμαι ρατσιστής. Πέρυσι στο Σεπτέμβριο έγινε το παιχνίδι αυτό. Προς τιμή του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Στο σεφ. Πάμε τώρα στην οικογένεια όμως του Γιάννη και του Θανάση. Εγώ, προσωπικά εγώ, ο Τάκης, αν η οικογένεια θεώρησε ότι αυτή η λέξη που είπα είναι του στίγη και είμαι ρατσιστής και είπα αυτή τη λέξη και του στίγη, στην οικογένεια μόνο ζητάω συγγνώμη. Μόνο στην οικογένεια. Αν νομίζουνε ότι ναι, ρε Τάκη, το είπες έτσι.